Και μερικοί από τους γραμματείς, άκουσαν αυτό που είπε ο Ιησούς, και ήθελαν να τον παγιδεύσουν, χρησιμοποιώντας αυτό που είπε και του είπαν, αν απαγορεύσεις τις θυσίες των προβάτων και των βοηδών. Και ο Ιησούς απάντησε λέγοντας, είναι γραμμένο στους προφήτες, το σπίτι μου πρέπει να είναι ένα σπίτι προσευχής για όλους τους λαούς, για τη θυσία του επένου και της ευχαριστίας. Αλλά το μετατράπηκε σε εργαστήριο κρεοπολίων, και οι αμαρτωλοί δολοφόνησαν βία τα ζώα στο ναό του Θεού. Και είναι επίσης γραμμένο, από την Ανατολή στο ηλιοβασίλεμα, το όνομα μου θα είναι μεγάλη ανάμεσα στους ειδωλολάτρες και θα προσφέρουν θυμίαμα στο όνομα μου μαζί με μια καθαρή προσφορά. Αλλά έχετε μετασχηματίσει τον ναό του Θεού σε ένα χώρο ερήμωσης με τις θυσίες του στο αίμα και χρησιμοποιώντας γλυκό θυμίαμα για να καλύψει την κακή μυρωδιά του αίματος. Έχω έρθει να εκπληρώσω τον νόμο, και να μην την καταργήσουν. Δεν ξέρετε τι είναι γραμμένο, καλύτερη είναι η υπακοή από τις θυσίες, και να ακούσετε το θέλημα του Θεού, είναι καλύτερο από το λίπος των κρυών, εγώ, ο Κύριος. Είμαι κουρασμένος από τα ολοκαύτωμά σου και οι προσφορές που κάνουν στο όνομα μου είναι άχρηστες, δεν τα δεχόμουν γιατί τα χέρια τους είναι γεμάτα αίμα. Και ο Ιησούς είπε, θέλω να γιορτάσω αυτό το πασχαλινό δείπνο με τους μαθητές μου, σύντομα θα έρθει η ώρα του πόνου. Για να μπορέσω να καθιερώσω το μνημόσυνο της θυσίας μου για υπηρεσία και για την εξαίρεση όλων των ανθρώπων, διότι, ιδού. Έρχεται ο καιρός όταν ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στα χέρια των αμαρτωλών, και ένας από τους δώδεκα, ρώτησε, θα είμαι, Κύριε, και απάντησε, εκείνος τον οποίο δίνω το ψωμί. Αυτός είναι αυτός που θα με προδώσει. Και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης είπε, κοιτάξτε από το τραπέζι υπάρχει αζυμωτό ψωμί, αναμεμειγμένο κρασί, λάδι και βότανα, αλλά πού είναι το αρνί που ο Μωυσής διέταξε, ο Ιούδας είχε αγοράσει το αρνί. Αλλά ο Ιησούς τον απαγόρευσε να σκοτώσει το αρνί. Και ο Ιωάννης πρόβλεψε μέσω του Αγίου Πνεύματος, βλέπει το αρνί του Θεού, τον καλό ποιμένα, ο οποίος δίνει τη ζωή του για τα πρόβατά του, ο Ιούδας φοβήθηκε να ακούσει αυτά τα λόγια. Επειδή γνώριζε ότι θα τον προδώσει, αλλά ο Ιούδας ζήτησε και πάλι, δάσκαλος, δεν είναι γραμμένο στο νόμο, ότι οι Εβραίοι πρέπει να ξεφουσκώσουν ένα αρνί για την εορτή του Πάσχα, μέσα στις πύλες. Και ο Ιησούς απάντησε, όταν σηκωθώ στο σταυρό, το αρνί θα σφαγεί πράγματι, αλλά ο μαθητής που πρόκειται να με προδώσει, θα ήταν καλύτερα γι' αυτό να μην γεννηθεί. Ο Ιούδας του Ισκαριώτη είχε πάει στο σπίτι του Καϊάφα και του είπε, ο Ιησούς εορτάζει το πασχαλινό δείπνο, μέσα στην πόλη, με το άζυμο ψωμί αντί για το αρνί, είχα αγοράσει το αρνί. Αλλά ο Ιησούς μου απαγόρευσε να σκοτώσω το αρνί, ιδού, ο άνθρωπος τον οποίο τον αγόρασα είναι μάρτυρας. Και ο Καϊάφα έσχισε τα ρούχα του και είπε, στην πραγματικότητα, αυτό δεν είναι οι διακοπές του Πάσχα, σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή, έχει διαπράξει έγκλημα αντάξιο του θανάτου. Γιατί είναι μια σοβαρή παράβαση του νόμου, γιατί χρειαζόμαστε περισσότερους μάρτυρες, Ιούδας, πριν φτάσεις, δύο κλέφτες μπήκαν στο ναό, τους οπαδούς του Ιησού και έκλεψαν το βιβλίο του νόμου. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα των διδασκαλιών του, πρέπει να το πούμε στους ανθρώπους που τον ακολουθούν, επειδή φοβούνται τη δύναμη του νόμου. Αυτή η ιστορία θα συνεχιστεί.